το δούμε. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν τι έγινε με έναν ταξιτζή. Έκδερε έναν τουρίστα, πραγματικό γεγονός. Πήρε έναν τουρίστα από τον Ελ Βενιζέλος μέχρι τον Πειραιά 160 ευρώ. 160 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, βλέπετε εδώ πέρα το δελτίο προμήθειας. Λέει στοιχεία και του λέει ο τουρίστας, θέλω λέει την απόδειξη, λέει που πλήρωσε 160 ευρώ. Και του δίνει αυτό το δελτίο προμίσθωσης. Και τι γράφει στα στοιχεία. Ηλίθιος. Στοιχεία, μισθωτή, ηλίθιος και η γνωστή μας λέξη. Και ονοματεπώνυμο οδηγούλε, ευχαριστώ που ήσουν κορόιδο. Αυτή είναι αληθινή, καλή. Είναι την έγραψε όλος ο ταξιτζής, παιδιά. Ο τουρίστας αρνήθησε σε ένα social media, το Reddit, όπου εκεί και λέει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή δεν είμαι Έλληνας και δεν ξέρω ελληνικά. Θέλω να μου πείτε αυτό είναι απόδειξη. Λέει, και τι λέει στα ελληνικά αυτή η απόδειξη. Γιατί νομίζω ότι λέει με εξαπάτησε. Ας τον έβγαζε και μια φωτογραφία με το κινητό, τον αριθμό του ταξί. Τον έκανε. Για να καταλάβουν ορισμένοι γιατί αρνούνται τα POS. Ναι. Γιατί αρνούνται να μπει όχι μόνο το POS, αλλά γενικότερα. Και είπε στην καταγγελία. Ένα διαταξί είναι αυτό, έτσι, ναι, από ό,τι βλέπω. Και είπε στην καταγγελία ότι δεν είχε πώς, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε κάρτα, μόνο μετρητά. Την ντροπή, την ντροπή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγορώσαμε αυτό το τελευταίο.